Να δούμε τι έχετε αποφασίσει για τις μάσκες. Τι αποφάσεις πήρατε. Τις εγκαταλείπουμε τώρα για το καλοκαίρι. Όχι, δεν τις εγκαταλείπουμε. Απλώς δεν υπάρχουν πρόστιμα εκεί που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή? Δηλαδή, οι μάσκες είναι πολύ χρήσιμες στο να ανακόπτουν τον ιό όπως ήταν και πριν. Απλώς δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε πάρα πολλά μέρη όπου επιβαλλόντουσαν. Παραδείγματος χάρη σε κάποια μέσα μαζικής μεταφοράς, στα εμπορικά καταστήματα. Ναι, αλλά γίνεται λίγο προσωπική χώρους. Υπόθεση έτσι όπως μας το λέτε. Καταργείται η υποχρεωτικότητα. Ναι, γίνεται προσωπική υπόθεση μετά από 2 χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι πώς πρέπει να προφυλαχτούμε και πότε μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι. Ναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να εφαρμόσουν αυτά τα προληπτικά μέτρα μόνοι μας, χωρίς να έχουμε το πρόστιμο. Γιατί ξέρετε, σε ένα λεωφορείο μέσα μπορεί να είναι 2 άνθρωποι, μπορεί να είναι και 200 άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Συνήθως το δεύτερο τώρα, κύριε Ξαδάκτηλε. Συνήθως το δεύτερο συμβαίνει, οπότε η σύσταση είναι να τη φοράνε τη μάσκα. Συμβαίνει, ναι. συμβαίνει και το πρώτο και το γνωρίζουμε αυτό. Και για το λόγο αυτό από εδώ και πέρα λέμε ότι... Κύριε Ξαδάκτηλε, λοιπόν, να ρωτήσω. Πού μένει υποχρεωτικά η μάσκα, σε νοσοκομεία, σε φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων, σε τέτοιους χώρους, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, μας είπατε τώρα όχι, είναι στην κρίση του καθενός. Όχι, θα σας εξηγήσω. Μένει στα νοσοκομεία, ναι. Μένει στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, mm-hmm. Μένει στα σχολεία όπως μέχρι τώρα, μένει στα μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού τύπου όπου δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Και επίσης μένει και στα πλοία, χωρίς αλλαγή προς το παρόν. Τα πλοία και τα σχολεία θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα. Μας είπατε λοιπόν ότι μένει εκεί σε μέσα μεταφοράς που δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Δηλαδή τι, σε αεροπλάνα, πλοία, τρένα... Τα αεροπλάνα υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Στα αεροπλάνα, ναι, υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Μα και στα θέσεις, υπόλοιπα είναι αριθμημένες οι θέσεις, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, δεν είναι αριθμημένες στις αστικές συγκοινωνίες. Εκεί η μάσκα παραμένει. Ναι. Α, μάλιστα, στα λεωφορεία άρα λοιπόν παραμένει. Και στο μετρό. Στα λεωφορεία, στο μετρό, στο τρόλεϊ, ναι, σε όλα αυτά. Στο τρόλεϊ, σε αυτά. Ναι. Σε περίπτωση που δεν δούμε βελτίωση και τα κρούσματα συνεχίσουν να αυξάνονται, τι γίνεται τότε? Θα αναθεωρηθεί η απόφαση να καταργηθούν οι μάσκες. Προς το παρόν βλέπουμε μια σταθερή πτώση των κρουσμάτων. Δηλαδή όλοι οι δείκτες βαίνουν μειούμενοι. Ακόμα και αν υπάρχει μια πρόσχερη άνοδος για 1, 2 ή 3 ημέρες, mm-hmm. συνολικά η πορεία της πανδημίας σύμφωνα με όλους τους δείκτες ανεξαιρέτως και ευτυχώς είναι πτωτική. Βεβαίως, αν δούμε ότι υπάρχει κάποια αναστροφή και ειδικά αν αυτή πιέζει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τότε εδώ είμαστε για να επανέλθουμε, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ξαδάχτηλε, τι συμβαίνει με αυτά τα επαγγέλματα που υπάρχει εγκύτητα μεταξύ των 2 ατόμων, δηλαδή, ξέρω εγώ, τα κέντρα αισθητικής, τα Ινστιτούτα αισθητικής, ο μακιγιάς, ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά και το πρόσωπο. Ακριβώς. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν τη μάσκα και δεν έχουν και γίνει ειδική συζήτηση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυτή η εγκύτητα είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείται. Ως σύσταση και ισχυρή σύσταση παραμένει η μάσκα, επαναλαμβάνω. Το πρόστιμο φεύγει από την εξίσωση. Δεν σημαίνει ότι η μάσκα δεν χρειάζεται. Ποια είναι η απόφαση, δηλαδή, στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής είναι... Στην κρίση του καθενός ή υποχρεούνται να τη φοράνε και οι εργαζόμενοι και τα φαρμακεία, είναι ένα ζήτημα επίσης. Ναι, απλά επειδή μίλησε για εγκύτητα, ναι. Τα φαρμακεία και τα γιατρία και πιθανότατα και αυτοί οι χώροι για τους οποίους δεν αναφερθήκαμε χθες αναλυτικά θα συνεχίσει εκεί. Αλλά αυτό, σας αναλαμβάνω, είναι αδιευκρίνιστο. Πρακτικά με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί και γι' αυτό και δεν μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και εκεί που λέμε ότι δεν υπάρχει πρόστιμο, δεν συνιστά κανείς να μην χρησιμοποιείται. Να είμαστε σαφείς σε αυτό απολύτως.
Ναι, βέβαια εκεί όμως πάει κάποιος ως πελάτης, όπως καταλαβαίνετε, που δεν μπορεί να βάλει τη μάσκα του γιατί πάει για κάποια υπηρεσία και έχει απέναντι τον εργαζόμενο. Αυτός ο εργαζόμενος. Ούτε πριν φορούσε τη μάσκα του αυτός ο άνθρωπος, δεν αλλάζει κάτι. Όχι, ναι, αλλά την φορούσαμε. Ναι, τη φοράμε στα κομμωτήρια. Εγώ μιλάω για ό,τι έχει να κάνει με πρόσωπο, με μακιγιάζ, με Ινστιτούτα αισθητικής που κάνουν θεραπείες. Δεν μπορεί αυτός που πάει ως πελάτης να φορέσει τη μάσκα του. Δεν είναι υποχρεωμένος. Μα δεν φορούσε ποτέ μάσκα γι' αυτό, διότι πώς θα. Για τον εργαζόμενο για τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος δεν τη φοράει. Α, θα είναι υποχρεωτικό δηλαδή για τον εργαζόμενο ή θα είναι απλά μια σύσταση και στην... Όχι, σας είπα ότι δεν συζητήσαμε ειδικά για αυτό το θέμα. Δεν έχει εξειδικευτεί ακόμα. Okay. Σε σούπερ μάρκετ καταργείται. Στα σούπερ μάρκετ ναι, δεν υπάρχει υποχρέωση πλέον. Μάλιστα. Επίσης, επειδή οι Πανελλήνιες πλησιάζουν, πολλοί μαθητές έχουν την ερώτηση σε περίπτωση που βρεθεί ένα κρούσμα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τι γίνεται εκεί. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Έχει διευκρινιστεί απολύτως ποιο είναι η διαχείριση της περίπτωσης που κάποιος αρρωσταίνει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο του τι κάνουν και τα σχολεία το ξέρουν. Σε ό,τι αφορά τη χρήση της μάσκας για τα σχολεία, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν έχουμε αποφασίσει κάποια αλλαγή εχθές. Για τα σχολεία και για τα πλοία θα επανέλθουμε σε μία εβδομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά τώρα, κύριε Ξαδάχτυλε, και ότι αφήσαμε πίσω το πολύ δύσκολο κεφάλαιο και προχωράμε σε κάτι πολύ πιο αισιόδοξο.